Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα πολιτικό παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Καλεσμένος εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άρτσα Νεφράκη, είναι ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νομού Ροδόψου, ο κ. Μουσταφά. Κύριε Βουλευτά, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα σας, κύριε Τούτοκοτς. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από την ίδρυση κατεύθυνση για τους εκπαιδευτικούς του μηνιωτικού προγράμματος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θράκης και την υψηλή διαμαρτυρία που έστειλε το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης, ειδικότερο πριν τον κ. Καραμπίνη. Ποιο είναι το σχόλιο σας, γιατί μπλέκτηκαν και οι βουλευτές μας? Ναι. Κάναμε όλοι οι βουλευτές της Θράκης μια κοινή επιστολή απάντηση εν ώψη αυτής της εξέλιξης. Αλλά εγώ ειλικρινά λυπήθηκα λίγο και ντράπηκα για τις αιχμηρές ανακοινώσεις του κ. Πρίτανη, ο οποίος περισσότερο σαν αντιπολιτευόμενος στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο φέρθηκε παρά σαν θεσμικός παράγοντας. Είπε του... χαρακτηριστικά, γιατί είμαστε στη συνέντευξη τύπου, ότι πιστεύω να μην... Ναι, τώρα αυτές είναι βαριές κουβέντες, πραγματικά εκθέτουν τον ίδιο, γιατί και το νομοσχέδιο το γνωρίζουμε και τα εκπαιδευτικά τα παρακολουθούμε από χρόνια. Και δεν άξιζε αυτή η ιστορία μια τόση μεγάλη φασαρία και επιθετικότητα εκ μέρους τους. Μάλλον άλλες σκοπιμότητες εξυπηρετεί αυτή η όξυνση παρά το ίδιο το ζήτημα. Κατά τα άλλα, από το 2011, μετά το κλείσιμο της ΕΠΑΘ, λειτουργεί ήδη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θράκης αυτός ο τομέας, ο οποίος έχει και παράξει δασκάλους του τουρκόφωνου προγράμματος. Πέρα από εκεί, αυτό που επιχειρήθηκε στα τέλη του 2014 με το 43-10, δεν ξέρω, ήταν ένα θνησιγενές δημιούργημα του κυρίου Λοβέρδου, ο οποίος είπε ότι όσα παιδιά από τη μειονότητα τελειώνουν τις παιδαγωγικές σχολές της χώρας, θα σπουδάσουν άλλα 2 χρόνια στο διδασκαλείο, οπότε θα αποκτήσουν το δικαίωμα να διδάσκουν και στα μειονοτικά σχολεία. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάπου 250 δασκάλους, οι οποίοι είναι στην ουρά, απόφοιτοι της ΕΠΑΘ, οι οποίοι είναι στην ουρά για να διοριστούν. Αυτά τα παιδιά κάνουν εξομοίωση του πτυχίου τους στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης μας. Επίσης, ενώ υπήρχε στην αιτιολογική έκθεση, μπήκε και σαν τροπολογία από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, το οποίο αμέσως το δέχθηκε και το Υπουργείο, και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και του ελληνόφωνου και του τουρκόφωνου προγράμματος να το αναλάβει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για το Πανεπιστήμιο μας, μπορούν να το συνεχίσουν αυτό και τώρα να ανεβάζουν τόσο πολύ τους τόνους για μια εξάχρονη παιδεία για να μπορέσουν να διδάξουν στα μειονοτικά σχολεία κλπ. Εγώ νομίζω ότι μέχρι τώρα αδράνειά τους προσπαθούν να σκεπάσουν, γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο παιδιά που τελειώνουν τις παιδαγωγικές ακαδημίες χωρίς την προοπτική του άμεσου διορισμού τους να πάνε να σπουδάσουν άλλα 2 χρόνια στο διδασκαλείο, θα προτιμήσουν να πάνε στα υπόλοιπα δημόσια δημοτικά της χώρας και να αρχίσουν την καριέρα τους. Μάλιστα. Κύριε Βουλευτά, να πάμε στο καθαρά πολιτικό μέρος τώρα. Eurogroup, 20 Φεβρουαρίου. Θα κλείσει τελικά η συμφωνία, αυτή η περιβόητη δεύτερη αξιολόγηση? Κύριε Τουτοκότση, εμείς σαν χώρα, σαν λαός, νομίζω ότι έχουμε κάνει το χρέος μας. Ό,τι συμφωνήσαμε το 2015, το υλοποιούμε με μεγάλο κόστος και όλοι οι δείκτες που και η Κομισιόν και οι άλλοι επιβλέποντες οργανισμοί έχουν δεχθεί, έχουν υπερκαλυφθεί. Τώρα αναγκάζεται και το Δουνουτού ακόμα, ο εκπρόσωπος του Δουνουτού, ο Τόμψεν, να λέει να επανεξετάσουμε αυτές τις περιπτώσεις, μήπως και αλλάξουμε την γραμμή μας, αυτή την σκληρή, για προνομοθέτηση μέτρων, τα οποία πουθενά δεν έχουν γίνει στον κόσμο. Από αυτή την άποψη, εμείς και σαν κυβέρνηση και σαν πολιτικός χώρος, αλλά και σαν χώρα, σαν λαός, νομίζω ότι έχουμε ήσυχη την συνείδησή μας. Αυτές οι επιλογές που γίνονται και μέσα στην Ευρώπη και στην, από μεριάς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, νομίζω ότι έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους, προσπαθούν να τραβήξουν τον κόσμο προς κάπου άλλο, οπότε είναι
στο χέρι όλης της Ευρώπης και όλης της Ιφιλίου να μην φτάσουμε σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις, να εκβιάζονται ολόκληροι λαοί και να μην μπορούν να ανασάνουν ενώ έχουν υποστεί τα πάνδυνα για να μπορέσουν να ορθοποδήσουν την οικονομία. Όμως τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών του κ. Σόιμπλε ότι μάλλον δεν θα γίνει συμφωνία 20 Φεβρουαρίου και πρέπει να είναι οπωσδήποτε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέσα στο πρόγραμμα. Εντάξει, επιμένει, έχουν εμπλακεί και οι εσωτερικές υποθέσεις των χωρών και της Γερμανίας και της Ολλανδίας εν ώψη των εκλογών που θα διεξαχθούν σε αυτές τις χώρες. Εμείς ζητάμε από τους δανειστές να βρουν μια κοινή γραμμή την οποία να ακολουθήσουν, να την συζητήσουμε και να μπορέσουμε να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο της αξιολόγησης. Κυβερνητικές πηγές μιλούν βέβαια πρόσφατα για προϋποθέσεις βέβαια για πολιτική συμφωνία. Με νέα μέτρα ή όχι για τους Έλληνες? Ήδη τα μέτρα είναι δυσβάσταχτα. Κοιτάξτε τώρα, αν είναι να γίνει μια συμφωνία, αυτό μπορεί να εμπεριέχει και μέτρα. Εμείς στην διαπραγματευτική μας τακτική προβάλλουμε ότι ο ελληνικός λαός έχει υποστεί πάρα πολλές θυσίες, ότι αυτές οι θυσίες έχουν πιάσει τόπο και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα στους δείκτες της οικονομίας. Έχει αρχίσει να ανασάνει η οικονομία και να έχουμε μια βελτίωση όλων των δείκτων. Αλλά για μια οριστική λύση, πακέτο του προβλήματος της αξιολόγησης, της ποσοτικής χαλάρωσης και της μη νομοθέτησης μέτρων μετά το 2018 πρέπει να επιτευχθεί. Αυτό θα επιδιώξουμε. Τελικά μόνο νούμερα και δεν τους νοιάζει τίποτα άλλο? Νομίζω ότι θέλουν να ράψουν ένα κουστούμι για όλη την ανθρωπότητα στο σώμα της Ελλάδας. Αυτό είναι πραγματικά η επιδίωξή τους. Θέλουν να ακολουθήσουν πολιτικές με όλες αυτές τις εξελίξεις που υπάρχουν και πέραν του Ατλαντικού. Θέλουν να ακολουθήσουν πολιτικές οι οποίες δεν έχουν στο επίκεντρό του τον άνθρωπο και τις ελάχιστες ανάγκες του, αλλά παρά τους δείκτες της οικονομίας. Κύριε Βουλευτά, είστε μέσα στη Βουλή των Ελλήνων. Συνέχεια παρακολουθείτε πώς κρίνετε τους τελευταίους διαξηφισμούς του Πρωθυπουργού, του Αλέξη του Τσίπρα, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Κυριάκο του Μητσοτάκη. Τόσο βέβαια για την διαπραγμάτευση, όσο και για την εγκληματικότητα. Ναι, σήμερα παρακολουθήσαμε και για την εγκληματικότητα την συζήτηση, στην οποία απάντησε και επί του ζητήματος της ερώτησης του Πρωθυπουργός, αλλά του έβαλε και τα βασικά ζητήματα του τρόπου που πολιτεύεται η Νέα Δημοκρατία σαν αξιωματική αντιπολίτευση. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μια τέτοια συγκυρία που πιέζεται η χώρα μας, αυτή η επίσκεψή του στην Γερμανία, η εν κρυπτό συζητήσεις του με τον Σόιμπλε, αυτή λες και ήθελε να δώσει μαθήματα υποταγής προς την πλευρά της Γερμανίας. Από αυτή την άποψη αυτή η όξυνση είναι αναπόφευκτη και νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του μπροστά στην δύσκολη κατάσταση που βιώνει η χώρα μας και να μην γίνεται αυτή η φθηνή αντιπολιτευτική τακτική και ιδίως της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων, οι οποίοι νομίζουν ότι σε αυτή τη χώρα η ιστορία άρχισε από το Γενάρη του 2015, ότι για όλα φταίει. Το 2014 μας συνεχιζόταν, θα είχαμε βγει ήδη από την κρίση και θα είχαν λυθεί όλα τα προβλήματα, θα είχαμε φτάσει στη γη της Επαγγελίας, στο Παράδεισο. Αυτή η πολιτική πραγματικά δεν βοηθάει, όχι το ΣΥΡΙΖΑ, τη χώρα και το λαό μας. Κύριε Βουλευτά, να κλείσουμε μια διεθνή ερώτηση. 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Απ' την άλλη, να πάμε στους γείτονες, στη Τουρκία. Υπάρχει το διπλό παιχνίδι του κ. Ερντογάν όσον αφορά το Συριακό, το πρόβλημα, αλλά και το Κουρδικό. Τι έχετε να σχολιάσετε πάνω σε αυτό, για να κλείσουμε με αυτό? Πραγματικά, κύριε Τοτοκότση, τώρα παλιά η διεθνή σκηνή είχε 5 κανόνες. Οι ηγέτες όταν μαζευόντουσαν λέγανε το απαραβίαστο των συνόρων, μία ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις, σεβασμός στις διεθνείς συνθήκες, σεβασμός στους διεθνούς κανόνες. Μάλλον ζούμε σε μια δύσκολη εποχή που ο καθένας
συμπεριφέρεται όπως του έρχεται στο κεφάλι ή έχει άλλες στοχεύσεις και αυτούς τους βασικές αρχές της διπλωματίας της παρακάμπτει. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να επικρατήσουν οι λογικοί αρχές της καλής γειτονίας, της διπλωματίας, της συνεννόησης και όχι έτσι ανάμιξη των εσωτερικών προβλημάτων με τις γενικότερες εξελίξεις και παραγωγή πολιτικών τα οποία δεν θα πάνε την ανθρωπότητα μπροστά. Κύριε Βουλευτά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ και να χαιρετήσω μέσω του καναλιού σας όλους τους ροδοπίτες και ροδοπίτησες. Ευχαριστώ καλά.